Οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους δικούς τους γεωστρατηγικούς λόγους, Ρωσία, δρόμος του μεταξιού, περικυκλώνουν πλέον στεναρά την Τουρκία από όλες τις πλευρές των συνόρων της και ειδικά από την πλευρά του Αιγαίου, με στρατιωτικές βάσεις όπως αυτή στην Αλεξανδρούπολη, Σκύρο, Ξάνθη, προκαλώντας τρόμο στην Άγκυρα που βλέπει ότι πρέπει είτε να υποκύψει είτε να προκαλέσει κάτι άλλο, αλλιώς το τέλος της είναι προδιαγεγραμμένο. Η συνεχής αναβάθμιση του ελληνικού στόλου των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και η δημιουργία στην ελληνική επικράτεια αμερικανικών βάσεων drones σε περιοχές όπως ο Εύρος και η Σκύρος, για παράδειγμα, συμβαλούν στην αύξηση των αποτρεπτικών ικανοτήτων της Ελλάδας, ενώ παράλληλα κλειδώνουν τις εν λόγω περιοχές στην τουρκική πολεμική μηχανή. Για τους Αμερικανούς, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε σοβαρό και αξιόπιστο σύμμαχο, στον οποίο οι ίδιες δίνουν την υποστήριξή τους στην εδαφική τους ακεραιότητα, ενισχύοντας την ικανότητά της να ασκεί τον δυνητικό της ρόλο ως πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που εξυπηρετεί όμως ταυτόχρονα και τα τεράστια συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα πάντα με πολλούς ειδικούς, πρώτον, η Τουρκία απαξιώνεται στρατιωτικά και γεωστρατηγικά, με αμερικανικές βάσεις γύρω της εν ώψη του αγωγού EastMed, αλλά και των αγωγών από Βόρειο Ιράκ ή Ιορδανία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, περικυκλώνεται η τουρκική επικράτεια με στρατιωτικές βάσεις από την Ελλάδα, επειδή η Άγκυρα έχει επιδείξει νεοοθωμανική συμπεριφορά και ταυτόχρονα συνεργάζεται με Ρωσία και Κίνα. Τρίτον, η Ελλάδα μετατρέπεται σε αιχμή του δόρατος του ΝΑΤΟ προς τη Μέση Ανατολή και Τουρκία, η οποία εισβάλλει κατά το δεκούν σε όποια χώρα επιθυμεί χωρίς μέτρο και λογική, και αυτό δεν γίνεται αποδεκτό πλέον. Τέταρτον, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία αποτελούν ήδη έναν τεράστιο γεωστρατηγικό χώρο για το ΝΑΤΟ στην πορεία σύγκρουσης με τη Ρωσία. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο Τούρκος ναύαρχος εναποστρατεία Καχύτη Λεκ, με μεγάλη επιτελική δράση σε κέρι απόσταση στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και με πολύχρονη παρουσία στο ΝΑΤΟ, είχε προειδοποιήσει πριν μερικά χρόνια ότι με αφορμή τη Συριακή κρίση οι Αμερικανοί μέσω του ΝΑΤΟ θα έχουν ισχυρότατη παρουσία στο Αιγαίο. Ενώ ισχυρότατες ναυτικές μονάδες επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιφέρονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα τουρκικά νερά, στο Αιγαίο. Η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσει τα θαλάσσια σύνορά της σε 12 μίλια στην περιοχή του Αιγαίου, κλείνοντας την Τουρκία στα παράλια της, και αυτό είναι πλέον θέμα χρόνου. Αυτό το μπλοκάρισμα του Αιγαίου από τους Έλληνες θα προκαλέσει ασφυξία στην Τουρκία, και με δεδομένη την παρουσία Κούρδων σε Ιράκ και Βόρεια Συρία, καθώς και των Αμερικανικών πλοίων στην Μέση Ανατολή, η νέα κρίση στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είναι κάτι παραπάνω από ορατό μέρος του παγόβουνου. Αν δεν μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την αμερικανικού και ελληνικού τύπου πολιορκία, δεν θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε στο τέλος του παιχνιδιού, είχε αναφέρει προφητικά ο ίδιος. Η Τουρκία, συνεχίζοντας αυτή την εξωτερική πολιτική, παράλληλα με τη γιγάντωση της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία στερεί πολλούς πελάτες στην αντίστοιχη αμερικανική αμυντική βιομηχανία, θα βιώσει καταστάσεις της πάλι ποτέ ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, η οποία έχει παρόμοια εξέλιξη. Για την Ελλάδα, αυτή η γεωπολιτική κατάσταση αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αποκομίσει πολύ μεγάλα ωφέλη σε αμυντική βιομηχανία, στρατηγική και κυρίως στον τομέα της ασφάλειας. Εξοπλισμοί, τεχνογνωσία, αύξηση των δυνατοτήτων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και διπλωματική στήριξη σε Αιγαίο και Κύπρο θα είναι μερικά από αυτά που έχουμε να κερδίσουμε, αν βέβαια φερθούμε έξυπνα αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας μετά το 1945. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.